Ένα απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνιστή ένα μαχητικό αεροσκάφο τύπου ΜΜΚ 29 σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτική άσκηση στη Βόρεια Πολωνία με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό τη τάξη τη πολεμική αεροπορία τη χώρα με αξιωματούχου να επιβεβαιώνουν μετά από ώρα τι αρχικέ πληροφορίε. Πιο συγκεκριμένα, η πολεμική αεροπορία τη Πολωνία έχει ξεκινήσει έρευνε για να εξετάσει τι συνθήκε και τι αιτίε γύρω από τι οποίε ένα μαχητικό αεροσκάφος τύπου ΜΙΚ-29 άνοιξε πύρ με το πολυβόλο 30 χιλιοστών που διαθέτει εναντίον του ζευγαριού του, δηλαδή του άλλου αεροσκάφους με το οποίο πραγματοποιούσε την άσκηση. Αν και οι πρώτες αναφορές και πληροφορίες βασίζονταν σε δηλώσεις πολωνών αξιωματικών, εν τούτη στο περιστατικό επιβεβαιώθηκε με κάθε επισημότητα μετά από λίγες ώρες όταν το Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία έκανε εκτενή αναφορά των δεδομένων και των στοιχείων. Σύμφωνα λοιπόν με όσα δήλωσε το Υπουργείο Άμυνα τη Πολωνία, η αρμόδια επιτροπή για τη διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων έχει ξεκινήσει ήδη τι διαδικασίε σχετικά με ένα περιστατικό που σχετίζεται με τη ζημιά που προκλήθηκε σε μαχητικό αεροσκάφο τύπου ΜΜΚ 29 κατά τη διάρκεια άσκηση στο χώρο εκπαίδευση. Ωστόσο, το Υπουργείο αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσει, ενώ έγινε επίση γνωστό ότι το πλήρωμα του μαχητικού που δέχθηκε τα πυρά δεν τραυματίστηκε. Όμως το ΜΙΚ 29 έπε στη ζημιά και πρέπει να επισκευαστεί. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη είναι πολύ σημαντική για εμάς.